Και να ξεκινήσουμε από τα τελευταία, από τις τελευταίες εξελίξεις, εκτός εκλογικού στη Βουτοκόμμα Κασιδιάρη. Πριν από λίγο, από την Νίκαια, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε το ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει συγνώμη για το γεγονός, όπως είπε, ότι δεν στήριξε τον αποκλεισμό του νεοναζιστικού μορφώματος από τις εκλογές. Θεωρείτε ότι χρωστάτε μία συγνώμη? Εγώ θέλω, θα μου επιτρέψετε να αξιολογήσω αν στον περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο που έχουμε μπορούμε να συζητάμε τσιτάτα, εξυπνάδες, ψέματα και fake news, ή να κρατήσω, γιατί αυτό άκουσα κυρία Λιβαδάρη, την πολύ ουσιαστική ερώτησή σας προς τον καθηγητή, σωστά τα λέω? Καθηγητής της νομικής, ναι, της νομικής σχολής. Ναι, ότι αν απέναντι στην αναγέννηση του νεοναζισμού στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, στη χώρα των εκατοντάδων ολοκαυτωμάτων, στη Βιάνο, στα Καλάβρητα, εκεί δηλαδή που είναι η ναζιστική λόγχη, έτσι, τρύπησε βρέφη, γιατί έχουμε πάει κάποιοι στα μουσεία. Λοιπόν, αν γίνεται αντιληπτό ότι δεν θα πρέπει να πετάμε την μπάλα απέναντι, τη μάχη δηλαδή απέναντι στον ναζισμό, θα πρέπει να την πετάμε την μπάλα μερικές μέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της 21ης Μαΐου σε γυναίκες και άντρες δικαστές. Λοιπόν, η απάντηση που έδωσε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, και έχει τεράστια ευθύνη, γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ο πρωθυπουργός των τελευταίων 4 ετών, έχει βουλευτική σύνταξη πια, την έχει κατοχυρώσει, έχει πολλά χρόνια στη Βουλή, έχει υπάρξει υπουργός στα χρόνια της κυβέρνησης του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε ότι σήμερα δεν μπορεί να μας εξηγεί, να μας λέει ούτε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ήταν αυτός που όρθωσε και η Νέα Δημοκρατία τείχος απέναντι στον ναζισμό, ξαναλέω, στην χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Με αυτά και με εκείνα, κυρία Λιβαδάρη, που έχω ακούσει το τελευταίο καιρό από το στόμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, που είναι και δικός μου πρωθυπουργός, θα έλεγα ότι αυτά που μόλις μου αναφέρατε είναι αναμενόμενα. Το ζήτημα είναι ότι 20 μέρες, 18 μέρες πριν από τις εθνικές μας εκλογές, έχουμε πολιτική χορηγία στον Κασιδιάρο σε αυτές τις μέρες. Η μορφή δεν είναι προς εσάς, αλλά είστε αναγκασμένες και αναγκασμένοι, η λειτουργία της ενημέρωσης και με σειρά δημοσιωμάτων και με την ερώτηση που μου απευθύνατε και με, να το συζητάμε. Λοιπόν, και κυρία Βρού, πρέπει να το συζητάμε, θεωρώ, γιατί ακουμπά στον πυρήνα και του συντάγματος και του κράτους δικαίου, δικαιοκρατικού και εκτιμένου, όπως θα έλεγε και ο κύριος Κοντιάδη. Ναι. Είναι δυνατόν εσείς η λειτουργία της ενημέρωσης να κλείνετε τα μάτια απέναντι στους ερασιτεχνισμούς που ξεκίνησε ο κύριος Μητσοτάκης από το Φεβρουάριο, δηλαδή πριν 3 μήνες? Είναι δυνατόν να κλείνετε τα μάτια και να μην ρωτάτε την αξιωματική αντιπολίτευση εάν είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το δημοκρατικό αριστερό κόμμα της χώρας μας, εκείνο που συμπλέει με τον ανασμό και την ακροδεξιά? Και τώρα, εντάξει, είναι και λίγο αστείο που το ρωτάτε σε μένα, διότι όταν έφαγα το ποτήρι στο πρόσωπο από τον φυλακισμένο αυτή τη στιγμή, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι παίξαμε στα δελτία της Ιαπωνίας, του BBC και των Αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς στη χώρα του Μανώλη Γλέζου, του Σάντα και των υπολείπων είχαμε συνομιλητές μας εγκληματίες και φωνιάδες. Κυρία Δούρου, θέλω να θυμίσω. Ναι. Σε αυτή τη χώρα δεν θα θεωρούσατε αυτονόητο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να υποβάλει ένα υπόμνημα προς τον Άριο Πάγο, ώστε να ενισχύσει με τη δική του κρίση επί των πραγμάτων τον αποκλεισμό της καθόδου του κόμματος Κασιδιάρη? Κοιτάξτε, επειδή εμείς δεν ψαρεύουμε σε αυτές τις ψήφους, δεν έχουμε διαπαιδαγωγή σε αυτές τις ψήφους, θέλω να σας θυμίσω ότι όταν άνοιξε άκερα, για να είμαι ευγενική και να μην ακολουθήσω στη χειδαιότητα του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Μητσοτάκη στην κουβέντα το Φεβρουάριο, πήραμε υπόψη μας ανθρώπους όπως είναι ο κ. Αλυβιζάτος, ΣΥΡΙΖΑ δεν το λες, ανθρώπους όπως είναι ο κ. Κοντιάδης, και καταθέσαμε επίσημα στη Βουλή, όσο οφείλαμε ως κόμμα που τιμά την αστική και κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εμείς δεν καταθέσαμε υπόμνημα στον Άριο Πάγο. Και σωστά με ρωτάτε, γιατί και το Κινάλ και η Νέα Δημοκρατία προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από αυτό, διότι διαφωνήσαμε με την τρίτη τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας και δεν την ψηφίσαμε. Άρα, επομένως, τι υπόμνημα να καταθέσουμε? Πάντως, το υπόμνημα του Πασόκ είχε υπογραφεί Αλυβιζάτου. Θέλω να επαναλάβω ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αρνήθηκε τη δική μας απλή και σύμφωνη με το Σύνταγμα πρόταση
που θα μπορούσε να συγκεντρώσει ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Να πω τώρα σε όσες και όσους έχουν υπομονή να παρακολουθήσουν την κουβέντα που είναι μεταξύ συντάγματος, θεσμικού πλαισίου και ένας κακοπροαίρετος να πει εσείς εκεί πέρα παίζετε με τις τροπολογίες και εγώ πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούσα να αγοράσω μισό κιλό φέτος στο παιδί. Και σε αυτά με τα οποία όπως είπατε κοιμάται και ξυπνά με αγωνία ο μέσος πολίτης, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το απόγευμα τους βασικούς άξονες από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Συμβόλαιο για την αλλαγή. Να δούμε, σημειολογικά οφείλω να σας πω ότι μου θυμίζει πολύ Ανδρέα Παπανδρέου αυτή η ορολογία. Είναι ένα έμεσο προγραμματικό προσκλητήριο προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Έχω πει και στο παρελθόν ότι δεν πετάς το μωρό μας μετά από νερά του τοκετού. Το Πασόκ τη δεκαετία του 80... ιδίως για μας τις γυναίκες, να μου επιτρέψει ο αγαπητός σας συνάδελφος, προχώρησε σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως και να λέω για τις γυναίκες, για τις οποίες του οφείλουμε πολλά. Άρα επίσης το να λέμε και οι δύο αυτή τη στιγμή ότι έξω είναι μέρα, δεν καταστά καμία από τους δυο μας νικήτριες. Χρειάζεται ο τόπος αλλαγή. Τι να λέμε τώρα, δεν χρειάζεται ο τόπος αλλαγή. Σήμερα με πολύ ανακούφιση μάθαμε ότι επειδή το Τσάντ έφυγε από τον κατάλογο ελέγχου monitoring επιτροπίας για την ελευθερία του τύπου, πήγαμε από την 108 θέση στην 107. Δεν χρειάζεται αυτοαλλαγή. Ποιοι θα είναι οι βασικοί άξονες αυτής της αλλαγής που προτείνεται ως κόμμα, κυρίως στο οικονομικό, κοινωνικό και εργασιακό πεδίο? Εμείς πάρα πολύ εγκαίρα. Δεν περιμέναμε να προκηρύξει ο κ. Μητσοτάκης εκλογές για να παρουσιάσουμε συνθηματικό προεκλογικό λόγο. Θέλω να σας θυμίσω, το έχετε παρακολουθήσει και οι δυο σας και πολύ ευτυχώς κόσμος. Αντιμετωπίσαμε τα ζητήματα της στεγαστικής πολιτικής των νέων, τα ζητήματα των κόκκινων δανείων και των πληστηριασμών, τα ζητήματα του κατώτατου μισθού και της στήριξης των εργαζομένων. Δεν υποβαθμίσαμε τα ζητήματα της δημοκρατίας, διότι ξαναλέω, πάνε χέρι-χέρι. Δεν μπορείς να έχεις μία δημοκρατία στο απόσπασμα και να περιμένεις επενδύσεις, εκτός αν περιμένεις ραντιέριδες που θα έρθουν και θα φύγουν. Έχουμε ανοίξει πάρα πολύ έγκαιρα την κουβέντα, θέλω να σας θυμίσω, για όλα τα ζητήματα, ακόμα και για αυτά του περιβάλλοντος. Κυρία Δούρου, υπάρχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται ως βασική προτεραιότητα και βασικό κριτήριο ψήφου το θέμα της ακρίβειας και της προσωπικής εισοδηματικής κατάστασης, εισοδηματικής συμπίεσης. Έχετε πολύ ψηλά στο πρόγραμμά σας τη μείωση του ΦΠΑ και των έμεσων φόρων. Ο αντίλογος από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, είναι ότι όπου εφαρμόστηκε στην Ευρώπη, το σύστημα δεν απέδωσε, δεν πρόκειται να αποδώσει και εδώ. Γιατί θεωρείτε ότι στην Ελλάδα θα αποδώσει? Δεν θα προλάβει να τα πει. Και πώς θα χρηματοδοτηθεί επίσης αυτό? Okay. Δεν θα προλάβει αυτή την ξυπνάδα που είπε για εσωτερική κατανάλωση να την πει στον κύριο Σάντσεθ και στον κύριο Κώστα και στον κύριο Σόλτς, διότι θέλω να σας πω ότι ήταν πέρσι στην εθνική μας εορτή, 25 Μαρτίου, που είχαμε συμβούλιο των αρχηγών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενώ ο δικός μας πρωθυπουργός πήγε, ήλθε και έφυγε, έχασε και την παρέλαση. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός και ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός ακολούθησε τη μείωση και του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Υπάρχουν τρόφιμα στα ισπανικά σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Mm-hmm. Επομένως ξαναλέω ότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν πλειοδοτούμε. Παίρνουμε εξαιρετικά καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Τις είχαμε προτείνει και εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου με μια πολιτική γενναιοδορία την οποία δεν την έχει υπηρετήσει ο κ. Μητσοτάκης όταν βρισκόταν στην αξιωματική αντιπολίτευση και διαδήλωνε στο Σύνταγμα μαζί με τους Χρυσαυγίτες, αλλά και όταν και στην υγειονομική κρίση κάναμε σοβαρές προτάσεις και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Άρα, να μου επιτρέψετε, όταν θα έχετε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να του πείτε. Σοβαρολογούμε τώρα? Όταν το κάνει η Ισπανία και η Πορτογαλία, ας πούμε, εκεί γίνεται. Και εδώ, όταν το προτείναμε εμείς έγκαιρα, δεν είναι προεκλογικό. Η απάντηση που παίρνουμε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εδώ πρέπει να σας πούμε και από τους αρμόδιους στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι πως στην Ισπανία. Τι είναι, ότι είναι λαϊκιστές ο Σάνσεθ και ο Κώστα? Είναι ότι στην Ισπανία δεν κατάφεραν να ρίξουν τον πληθωρισμό με τη μείωση του ΦΠΑ. Η αλήθεια είναι πως η πτώση ήταν σχετικά μικρή.
Ναι, αλλά προσέξτε, εδώ εμείς δεν μπορούμε να μιλάμε στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή, διότι αν δεν μειώσαμε τον πληθωρισμό, αν βρεθήκαμε με έναν πληθωρισμό που δεν το αμφισβητεί αυτό κανείς, ο κ. Σταρικούρας που αρέσκεται να ρίχνει πινελίκια στους τραπεζίτες, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων δεκαετιών, έτσι, και βέβαια αν κάποιος δεν μισεί τα μαθηματικά και πάει στον πληθωρισμό και στις αυξήσεις στα τρόφιμα, η απάντηση έρχεται από την πραγματικότητα. Δεν καταλαβαίνω τι λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός αν στέλνουν άλλους για να τους ψωνίσουν στο μανάβι και στο σούπερ μάρκετ.